Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα περιηγηθούμε και απόψε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα στα θέματα της επικαιρότητας κυριαρχούν, οι εξελίξεις βέβαια στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι το κόμμα είναι μπροστά σε πιθανή διάλυση. Συνεχίζεται το σύριαλ με την κοπή των δέντρων στον Κραυσίδωνα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Όλα θα τα δούμε σήμερα αναλυτικά εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Με ένα tweet από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, διέγραψε από το κόμμα τον Νίκο Φίλη, τον Δημήτρη Βίτσα και τον Πάνο Σκουρλέτη. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, όλο και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη χθεσινή απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να αιτηθεί τη διαγραφή του Δημήτρη Βίτσα, του Νίκου Φίλη και του Πάνου Σκουρλέτη, μετά από εκείνη του Στέφανου Τζουμάκα λόγω των ανοιχτών δηλώσεων αμφισβήτησης της ηγεσίας. Όπως ανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης, επί 5 χρόνια αντιπολιτεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ και γίνονται τηλεοπτικοί χορηγοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το Νοέμβριο, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα φανεί πόσο βαθύ είναι αυτό το ρήγμα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί και επίσημα τη διάσπαση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήδη υπάρχουν πολλές και σοβαρές αντιδράσεις από την πλευρά της ομπρέλας. Εν τω μεταξύ, ο Αριστίδης Μπαλτάς υπογράμμισε πως τίθεται θέμα με την καταλληλότητα του κυρίου Κασελάκη να προείσταται σε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ εκτίμησε πως θα βοηθούσε μια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να πει τη γνώμη του, τόνισε ο πρώην υπουργός του κόμματος. Τα τρία στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι μερικά από εκείνα που σηκώνουν το βάρος της κριτικής εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, ενώ βρίσκονται σε συνεχή διένεξη με τον νέο ισχυρό άνδρα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο Πολάκη, που από πολλούς εμφανίζεται ως μέντορας του νέου Προέδρου. Μετά από τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις, μοιάζει απίθανο τα εν λόγω στελέχη να μετάσχουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Επιπλέον, όπως όλα δείχνουν, η Ανέτα Καβαδία, η Έφη Καλαμαρά, η Κατερίνα Κνήτου, ο Πάνος Λάμπρου, η Χάρης Ματσούκα, ο Ανδρέας Ξανθός, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα ακολουθήσουν τον Πάνο Σκουρλέτη, τον Νίκο Φίλη και τον Δημήτρη Βίτσα στο νέο τους εγχείρημα. Ένα νέο κόμμα, ονόματι Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά. Κάτι που προς το παρόν διαψεύδεται από τα προς αποχώρηση στελέχη, όπως και από τον Δημήτρη Βίτσα, που χθες άναψε φωτιές με τη σχετική δήλωσή του. Την ίδια ώρα, Στέφανος Κασελάκης παραμένει στις ΗΠΑ την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Σε συνέντευξή του μίλησε για τον σύντροφό του, Τάιλερ Μακμπεθ, που όπως λέει έχει πάρει προσωπικά τα προβλήματα στο ΕΣΥ. Είναι αποφασισμένος μάλιστα να εργαστεί στο πλευρό του 35χρονου για να βελτιωθεί η εικόνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να έρθουμε τώρα στο Ισραήλ, όπου είναι όλα έτοιμα, από ό,τι φαίνεται, για την τελική εισβολή των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Σε αχαρτογράφητα νερά, η σύραξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς συνεχίζεται για 18η ημέρα. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντανιέλ Χαγκάρι, δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος και αποφασισμένος για το επόμενο στάδιο του πολέμου και αναμένει πολιτικές οδηγίες. Παράλληλα, ο βασικός διαπραγματευτής της Χαμάς για την τύχη περισσότερων από 200 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, λέει ότι οι άμαχοι ανάμεσά τους θα απελευθερωθούν όταν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου να στείλουν άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μάλιστα, ο Μπάιντεν έκανε λόγο και για κατάπαυση πυρός με την απελευθέρωση ωστόσο των ομήρων από τη Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε σήμερα στο Τελαβίβ την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως τις δύο χώρες ενώνει το πένθος μετά την αιματηρή επίθεση του Ισλαμιστικού Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραηλινό έδαφος. Ο Μακρόν έφτασε σήμερα στο Τελαβίβ για να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Ισραήλ. Αναμένεται επίσης να ζητήσει να προστατευτούν οι άμαχοι πληθυσμοί μέσα στη λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία. Τουλάχιστον 30 Γάλλοι υπήκοοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Συναγερμός σήμανε όμως σήμερα και στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Λίβανο, ύστερα από την ανάβλεξη των τελευταίων εβδομάδων στη Μέση Ανατολή. Το μεσημέρι έγινε γνωστό πως η πρεσβεία της Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας συνιστά στους Έλληνες επισκέπτες να φύγουν από το Λίβανο. Να έρθουμε τώρα στο τι ακριβώς γίνεται στον Κραυσίδωνα, καθώς πολίτες αλυσοδέθηκαν σε δέντρα τα οποία προσπαθούσαν να κόψουν συνεργεία της περιφέρειας. Στον Άγιο Νούφριο σταμάτησε από την άλλη πλευρά η κοπή των πλατανιών, ωστόσο τα συνεργεία φαίνεται ότι καραδοκούν και υπάρχει ένα νέο ραντεβού των υπηρεσιών με τους κατοίκους. Ζούμε το παράλογο. Κίνηση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί από μέλη των ενεργών πολιτών Βόλου. Μάλιστα, κάποια μέλη των ενεργών πολιτών αλυσοδέθηκαν σε δέντρα που βρίσκονται εντός του χυμάρου του Κραυσίδωνα για να αποτρέψουν τα συνεργεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως είπαν χαρακτηριστικά και στην κάμερα του Άστρα, από το να τα κόψουν. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για παρόχθια δέντρα και όχι για δέντρα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα με φερτές ύλες στο κέντρο της Κήτης.
να κόψουν τα δέντρα. Αυτό είναι ένα έγκλημα σε μια πόλη που έχει το λιγότερο πράσινο από όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις. Αυτά τα δέντρα, αυτοί οι αιωνόβιοι πλάτανοι είναι πάντα εδώ και φροντίζουν να μην πλημμυρίζουν οι άνθρωποι. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Πού είναι οι μελέτες? Δεν έχουμε δει ούτε μια μελέτη, δεν έχουν σημανθεί ποια δέντρα είναι. Τα παίρνει όλα η φόρα, τα παίρνει όλα η μπάλα. Διαμαρτυρόμαστε και θα μείνουμε εδώ ώσπου να σταματήσει αυτή η οχληρή πρακτική. Συμβολικά τώρα είστε πίσω από μια λυσίδα εδώ οι δύο κυρίες. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Πρέπει να έρθει όλος ο Βόλος, όλος ο Βόλος, γιατί πρόκειται για την ανάσα των παιδιών μας. Έχω εικόνες των δέντρων αυτών από τότε που ήμουν παιδί. Είναι φίλοι για μας αυτά τα δέντρα, είναι το οξυγόνο μας, όπως είπε και η Φέη. Είναι ένα έγκλημα γίνεται αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική αιτιολογία ότι όντως αυτά τα δέντρα εμποδίσανε ή εντείνανε τέλος πάντων το φαινόμενο της πλημμύρας. Η πλημμύρα είχε ξαναγίνει και πριν από αυτά τα δέντρα, θα γίνει και μετά. Είτε τα κόψουν, αν τα κόψουν θα γίνει ακόμη περισσότερη, πιστέψτε με. Τα δέντρα αυτά συγκράτησαν την ορμή, αν θέλετε, του χυμάρου. Η εμβολή την έχει δώσει η περιφέρεια. Περιφέρεια. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας ανέθεσαν σε εργολάβο μέσα στα έργα καθαρισμού να κόψει και όλα τα δέντρα. Ήρθε ο δασάρχης και αυτός συνένεσε χωρίς να κάνει κάποια εξειδικευμένη μελέτη, να δει ποια δέντρα είναι υγιή, ποια ίσως εμποδίζουν, ποια είναι επικίνδυνα για να πέσουν. Αυτές δεν είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Η ενέργεια που έγινε σήμερα έρχεται ως μια συνέχεια των διαμαρτυριών τις τελευταίες ημέρες από πλευράς πολιτών ψηλά στον Ανοβόλο μέχρι και το σημείο πίσω από το Μουρτζούκου, όπου αντιδρούν στις κινήσεις συνεργείων να κόβονται δέντρα εντός της κήτης του Κραυσίδωνα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων για δέντρα που έχουν κοπεί στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου. Όπως λένε χαρακτηριστικά, μπορούν να κοπούν κάποια δέντρα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως. Το τελευταίο διάστημα, όπως έγινε γνωστό, κόπηκαν συλλογικά 12 δέντρα. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Παναγιώτη Καρακαντέ, τοπογράφο μηχανικό, αρμόδιος της περιφέρειας έφτασε στο σημείο μετά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και υπογραμμίστηκε ότι φαίνεται να υπάρχει πλέον συνεννόηση. Πιθανόν, από ό,τι κατάλαβα εγώ, να μου μεταφέρθηκε μια πληροφορία που να μην ήταν ακριβής, ότι δηλαδή ο κύριος εισαγγελέας πήρε τηλέφωνο στον κύριο Χριστοδούλου να έρθει επάνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρόλα αυτά, μετά από κάποια τηλέφωνο, ο κύριος Χριστοδούλου, ο αρμόδιος της περιφέρειας, ήρθε πάνω, ήρθε να δει το πρόβλημα και ήταν διατεθειμένος μάλιστα αυτή τη στιγμή να περπατήσουμε όλο το ρέμα και να μαρκάρουμε τα δέντρα τα οποία πρέπει ή δεν πρέπει να κοπούν, σε εφαρμογή της απόφασης της περιφέρειας και με βάση και την γνωμοδότηση που έκανε το δασταρχείο για αυτή την επιλογή. Όλα καλά. Συζήτησα μαζί του. Και συμφωνήσαμε ότι επειδή δεν είναι τόσο κατεπήγον το πράγμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε εσπευμένες κινήσεις σήμερα. Και αφού συμφώνησε και ο εργολάβος της κοπής των δέντρων ότι μπορεί να μας περιμένει δύο μέρες, την Πέμπτη να βρεθούμε εδώ με ψυχραιμία, όπου ο κύριος Χριστοδούλου θα έχει λάβει υπόψη και τις καταγγελίες που έκανα εγώ τις προηγούμενες, τη σημερινή, την πρωινή, τη δική μου, όπως και κάποιων συνδημοτών εδώ που μένουν δίπλα στο ρέμα, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος και το καταλαβαίνω λόγω φόρτου να τις διαβάσει. Να ενημερωθεί λοιπόν. Ενδεχόμενα να κάνω και εγώ, θα επιδιώξω μια συνάντηση μαζί του μέχρι την Πέμπτη το πρωί στην Ομαρχία για να τα πούμε λίγο από κοντά. Τον ενημέρωσα για ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο δεν θα μπορούσε να έχει γνώση τουλάχιστον αυτές τις λίγες μέρες μετά την καταστροφή, που αφορά τη μεγάλη ζημιά που έγινε από το ρέμα της Κουκουράβας και όχι από το ρέμα του Κραυσίδωνα, που το είδε ο άνθρωπος και συμφώνησε μαζί μου και μάλιστα συμφωνήσαμε να προβώ σε κάποιες τεχνικές εκθέσεις από εδώ και πέρα για να το δει και τεχνικά το ζήτημα, γιατί όπως ξέρετε τυχαίνει να είμαι και τοπογράφος. Όλα καλά λοιπόν, την Πέμπτη θα έρθουμε πρώτα ο Θεός να μαρκάρουμε τα δέντρα. Ως συνάδελφοι να συνεργαστούμε, ως αρμόδιος και ως ιδιώτης, να κάνουμε το καλύτερο. Να κόψουμε αυτά που πρέπει. Κάτοικοι πάντως στο σημείο επισήμαναν τις τελευταίες ημέρες ότι συνεργεία έκοψαν ρίζες από μεγάλα πλατάνια και ότι μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος ακόμη και να πέσουν αυτά τα δέντρα μέσα στην παιδική χαρά από ένα δυνατό αέρα, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Αυτή ήταν η εικόνα που είχαμε σήμερα στον Κραυσίδωνα. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Καναβός, είναι μαζί μας. Και σήμερα το πρωί, καλησπέρα κύριε Καναβέδη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκλογή σας στον Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Πήγατε σήμερα στον Άγιο Νούφριο. Ποια είναι η εικόνα, τι γίνεται? Πήγα να δω τι ακριβώς έχει συμβεί, με τι δέντρα έχουν κόψει. Αυτοί οι εργολάβοι που πήγαν και δεν τους γνωρίζουμε. Όντως έχουν κόψει πέρα από τα πεσμένα, γιατί υπάρχουν και πεσμένα πλατάνια από την Αεροποντή, ξεριζώθηκαν και ήταν ξαπλωμένα. Αυτά όντως έπρεπε να κοπούν και να μεταφερθούν από εκεί, να αδειάσει ο χώρος.
Υπάρχουν όμως, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα δέντρα, πλατάνια μεγάλα, που είναι μέσα στην κήτη του ρέματος. Αν δεν κάνω λάθος, μέτρησα 5 μεγάλα δέντρα, τα κόψανε, δεν υπάρχουν εκεί οι κορμοί, τους έχουν πάρει. Ήτανε ζωντανά, όρθια, με τη ρίζα τους κανονικά. Με τη ρίζα τους κανονικά, όρθια. Μεγάλα, τεράστια δέντρα, 100 πλατάνια χρόνων. Δεν τα κόβουμε στα ρέματα. Μέσα είναι, έξω είναι, δεν τα κόβουμε αυτά τα πλατάνια. Αυτά τα δέντρα πρέπει να είναι πάνω από 100 χρόνια, 150 χρόνια μεγάλα, αυτά που κόψανε. Ήταν τεράστιο λάθος αυτό. Ειδικά δεν ξέρω τα πλατάνια. Και σε αυτό το σημείο που είναι. Ναι. Όταν θα ερχόταν η ώρα του καθαρισμού του ρέματος, οι υπηρεσίες υπάρχουν, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, ο κύριος Χριστοδούλου υπάρχει, μαζί σε συνεννόηση και με το Δασαρχείο, να μαρκάρουν ποια εμποδίζουν και να κοπούν τότε. Όχι χωρίς εντολή μπαίνουν μέσα στην κήτη και κόβουν τα ζωντανά τα δέντρα. Αυτό είναι έγκλημα. Εκεί υπήρχε ένα φορτηγάκι από αυτά τα οποία έχουν την αρπάγη μπροστά και φορτώνουν. Υπήρχε και ένα τρακτέρ με σειρματόσκηνο πίσω που μπορεί και τα τραβάει. Τα τραβούσε μέσα από το ρέμα, λοιπόν, τα έβγαζε πάνω στο πλάτωμα. Από εκεί τα φόρτωναν σε φορτηγό άλλο και τα ξύλα έφυγαν. Το πού πήγαν δεν γνωρίζονται. Εγώ, γιατί δεν βρήκα και κάποιον εκεί. Το μόνο που βρήκα ήταν το φορτηγάκι και το τρακτέρ. Το φορτηγάκι έχει και πινακίδα, μάλιστα, και λέει Αγροτικό Μηχάνημα Νομού Καρδίτσας. Το φωτογράφησα και το έχω. Αν χρειαστεί ο εισαγγελέας κάτι, αν υπάρξει τέτοιο θέμα, μπορώ να δώσω στοιχεία από το φορτηγάκι. Πάντως είναι καταστροφή. Πέρα από την καταστροφή που έκανε η Νεροποντή, και αυτό που έγινε αυτές τις μέρες είναι καταστροφή στο περιβάλλον. Και θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω από πού πήραν εντολή. Λογικά δεν πήραν από κανέναν, για να μην κατηγορήσουμε κανέναν. Από μόνοι τους, λοιπόν, πήγαν μέσα και κόβανε τα δέντρα. Κύριε Καναβά, υπάρχει έγγραφο που λέει ότι την εντολή, το έγγραφο μάλλον το υπογράφει ο Δασάρχης του Βόλου με εντολή της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Και μάλιστα το έγγραφο αυτό φέρει ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Το είδαμε κιόλας από εδώ πέρα. Όμως δεν είχαν μαρκαριστεί ποια δέντρα πρέπει να κοπούνε. Ακριβώς. Για ποιο λόγο δεν είχαν μαρκαριστεί όλο αυτό το διάστημα? Τώρα, αυτό η ευθύνη είναι, αν έπρεπε να μαρκαριστούν σε συνέχεια του εγγράφου, θα έπρεπε ο κύριος Χριστοδούλου να πάει να μαρκάρει ποια δέντρα είναι αυτά που πρέπει να κοπούνε. Ο Δασάρχης δεν θα και ο Δασάρχης. Σε συνεργασία πάλι. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι πήγανε. Τελικά η Ιωάννα πήγανε. Τι λέει το ρεπορτάζ? Πήγανε σήμερα το μεσημέρι. Την για να ναι, εγώ πήγα το πρωί. Εσείς πήγατε το πρωί. Σε 9 ώρα το πρωί και βγήκα Το μεσημέρι μαζευτήκανε και πήγανε. Ναι, και με γιατί, το Δασάρχη γιατί βγήκαμε και μιλήσαμε στο ράδιο 9 ώρα και φωνάξαμε ότι εδώ πρέπει κάτι να γίνει, να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Και εγώ μάλιστα δήλωσα ότι θα είμαι εκεί 2-3 φορές τη μέρα. Όποιον βρω εκεί να κόψει το δέντρο, θα τον πάω στον εισαγγελέα. Εσείς είστε αυτή την ώρα τυπικά τουλάχιστον στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην αντιπολίτευση. Ναι. Πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει? Είναι η εκλεγμένη περιφέρεια που διοικεί αυτή την ώρα. Πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Πού είναι? Και πάντα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση, να κάνει μια επίσκεψη, να πει δύο λόγια. Πάντα αυτός που έχει την ευθύνη πρέπει να την αναλαμβάνει. Ή να βγαίνει να ενημερώνει και να δίνει τις εντολές. Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη του. Και αν έγιναν τέτοια πράγματα πίσω από την πλάτη, αυτοί που τα κάνουν να πάνε στον εισαγγελέα. Υπάρχει αυτός, γιατί δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα ένας υπεύθυνος. Του ξεφεύγει και κάτι, γίνεται κάτι. Πρέπει να πας στον εισαγγελέα, τον στείλει στον εισαγγελέα αυτό που κάνει αυτό το έγκλημα, το περιβαλλοντολογικό. Έτσι λέω εγώ. Πάντως προς το παρόν έχουν σταματήσει και περιμένουμε τώρα το Δασάρχη με τους κατοίκους να αποφασίσουν ποια θα κόψουν την Πέμπτη, και όχι, λοιπόν, ανεξέλεγκτα να μπαίνουν μέσα και να κόβουν. Την Πέμπτη, λοιπόν, θα μαρκαριστούν ποια δέντρα πρέπει να κοπούνε, να απομακρυνθούν και να αρχίσει ο καθαρισμός του ρέματος, γιατί εκεί αυτό που, αν πάτε να το δείτε, είναι ένα χάος. Υπάρχουν κάποια σπίτια στην απέναντι πλευρά από τις επιχειρήσεις απέναντι, τα οποία είναι στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα, είναι κρεμασμένα. Δηλαδή με ένα παραμικρό κούνημα θα πέσουν μέσα στο ποτάμι. Και μάλιστα είναι και μια τεράστια οικοδομή για ένα διόρφο. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάρει ζημιά. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Γεγονός. Τώρα, με το LNG, τι γίνεται με το θέμα αυτό? Τώρα έρχεται για συζήτηση. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο παλιότερα, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, όταν πρώτο ξεκίνησε τότε η διαδικασία με το LNG και βγήκε στη δημοσιότητα, εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση η οποία είναι αρνητική στην εγκατάσταση του LNG μέσα στον παγαζιτικό.
Τώρα από ό,τι μαθαίνω θα έχουμε περιφερειακό συμβούλιο όπου θα έρθει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να εγκριθεί. Κανονικά από τη στιγμή που έχουν γίνει εκλογές και έως και 31 Δεκάτου τέτοια θέματα δεν πρέπει να έρχονται. Μόνο τα άκρως επίγοντα και τα υπηρεσιακά θέματα. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και όχι θέματα που άπτονται της πολιτικής αποφάσεως. Παρ' όλα αυτά, εάν έρθει, εγώ θα προτείνω ως περιφερειακός σύμβουλος που είμαι μέσα στο περιφερειακό να αναβληθεί το θέμα για μετά την 1η-1η. Να αναλάβει την ευθύνη η νέα περιφερειακή αρχή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, αν η πλειοψηφία αποφασίσει, γιατί πάντα με πλειοψηφία λειτουργούμε δημοκρατικά, αν αποφασίσει να συζητηθεί, εμείς ως παράταξη υπάρχουσα με τον κύριο Τσιλμίνκα θα ψηφίσουμε αρνητικά. Και εάν τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο βγάλει αρνητική απόφαση, η απόφαση αυτή πηγαίνει, είναι καταρχήν η δική μας απόφαση, είναι γνωμοδοτική. Στο Υπουργείο. Η απόφαση αυτή θα πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου αυτοί εκεί αποφασίζουν, ενώ δεν είναι αιρετοί, αποφασίζουν και μπορεί να αποφασίσουν θετικά, όπως κάνουν και για άλλα θέματα, όπως κάνουν και για το εργοστάσιο RDF και SRF του Δήμου Βόλου. Εμείς αρνητικά είχαμε απαντήσει, θετικά απάντησε η αποκεντρωμένη διοίκηση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι και εμείς να απαντήσουμε αρνητικά ως Περιφερειακό Συμβούλιο, η απόφαση θα πάει εκεί και θα περάσει θετική. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί πρόκειται για άλλο ένα έγκλημα στη Μαγνησία και στον Παγασιτικό, πρέπει να συστρατευτούμε όλες οι πολιτικές ομάδες, οι οργανώσεις, οι σύλλογοι, οι κάτοικοι, οι πάντες, να υπάρξει μια αντίθετη γνώμη για την εγκατάσταση του LNG, διότι αυτή η μονάδα, εάν στηθεί και στα πόσα μέτρα λέει ότι θα στηθεί, είναι πολύ κοντά στην Κρυθαριά, πολύ κοντά στον οικισμό. Αν συμβεί το μοιραίο, δεν θα πάω εγώ στα τεχνικά άλλα θέματα, μοιραίο αν συμβεί μια φορά, η απόσταση που θα επηρεάσει και μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο από τα αέρια που θα φύγουν, από τη δύναμη, το οστικό κύμα δηλαδή, μπορεί να φτάσει και στα 5 χιλιόμετρα να σκοτώσει άνθρωπο. Που σημαίνει από την Κρυθαριά μπορεί να φτάσει στην Αγχίαλο και στις Αλικές και στις περιοχές της κατοικήσιμες γύρω από την Κρυθαριά. Καλό τραγικό. Πάντως να καλέσετε και τους ανθρώπους αυτής της εταιρείας να έρθουν να μιλήσουν, να πούν τι σκοπούς έχουν, γιατί είναι εξαφανισμένοι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υφίσταται το ενδιαφέρον. Τώρα που θα έρθει η μελέτη στο περιφερειακό να την εγκρίνουμε, αυτό θα το κάνουμε. Θα πούμε ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, πού είναι αυτή η εταιρεία, να ενημερώσει. Αλλά κανονικά δεν πρέπει να τους βάλουμε στο παιχνίδι. Πρέπει να μείνουν εκτός και να πάρουν την πρότασή τους, την εισήγησή τους και να φύγουν. Δεν είναι ο Παγασιτικός για τέτοια εγκατάσταση. Άκουγα κάποιον που έλεγε και είναι, που προβλέπεται μέσα στη μελέτη, ότι αυτή η πλωτή εξέδρα που θα έρθει είναι τεράστια και θα είναι τεράστια και τα φορτηγά πλοία που θα έρθουν. Δεν πρόκειται για ferry boat, έτσι όπως του στυλ του ferry boat που πάει στη Σκιάδο. Μιλάμε για δεκαπλάσια πλοία τεράστια, τα οποία όταν δουλεύουν οι προπέλες, και επειδή εκεί δεν υπάρχει πολύ βάθος, από όσο ξέρω είναι στα 50 μέτρα το βάθος, εκεί λοιπόν θα υπάρχει ανάδευση του βυθού, που σημαίνει ότι ο Παγασιτικός θα είναι μια, δεν θα είναι καθαρό το νερό, θα είναι, πώς το λένε, με λάσπη μαζί. Δηλαδή πλέον και τα ψάρια θα έχουν θέμα και στη γέννα και στην τροφή και στην ανάπτυξη και όλο το οικοσύστημα θα καταστραφεί. Εδώ βγήκε η απόφαση για την Αγία να μην περνάνε τα πλοία με τα σκουπίδια για περιβαλλοντικούς λόγους, για να διαφυλάξουμε το οικοσύστημα του Παγασιτικού. Και τώρα θα έρθουν τα τεράστια πλοία να κουβαλάνε το αέριο. Υπάρχουν και αλλού μέρη να πάει το αέριο να εγκατασταθεί. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αιμονή από αυτή την κυβέρνηση, από αυτόν το Δήμο Βόλου που στέλνουν τη μελέτη και από ό,τι άκουσα ο κύριος Μπέος υπέγραψε θετικά για να γίνει εγκατάσταση, άλλο ένα έγκλημα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Ερωτάτε και ο Δήμος. Ο Δήμος νομίζω θα στείλει τη μελέτη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος θα μας στείλει τη μελέτη. Α, από το Δήμο θα παραπευθεί σε εσάς. Ναι. Διότι πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο του Δήμου.
αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε όλοι οι πολίτες. Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο, αν συμβεί αυτό και προχωρήσει η αδειοδότηση για την εγκατάσταση του LNG, πρέπει να βγούμε 200.000 βολιώτες, μαγνησιώτες και από τους γύρω νομούς να σταθούμε μπροστά σε αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 16χρονος μαθητής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει θάνατο λίγο έξω από τη Μαγούλα Λασσόνας. Αν είπε ότι είναι η θλίψη για τον χαμό ενός 16χρονου μόλις παιδιού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ελασσόνας σε μετοπική σύγκρουση μηχανής του μεγιοταχή αυτοκίνητο στη διασταύρωση της Μαγούλας. Πρόκειται για τον μαθητή Ζάχο Ματζιόλα από το Παλαιό Καστρό. Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Ελασσόνας. Τα social media έχουν κατακλειστεί από συλληπιτήρια μηνύματα για τον αδικοχαμένο μαθητή Ζάχο Ματζιόλα. Είχαμε αρκετούς δεκάδες μετανάστες οι οποίοι έφτασαν στις ακτές του Πηλίου και τελικά βρέθηκαν και συνελήφθησαν στην Άνω Κερασιά, όπου τους μετέφερε, έφτασαν με πλοίο στις ακτές του Πηλίου από την Τουρκία και τους μετέφεραν τελικά με βαν δουλέμποροι. Στην Κερασιά εντοπίστηκαν από την αστυνομία. 27 μετανάστες από τη Συρία, όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν νότια της Μονής Φλαμουρίου και στην παραλία Λιμνιώνα. Η κινητοποίηση του λιμενικού τις τελευταίες ώρες, της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Από το πρωί, μάλιστα, έχει ξεκινήσει διαδικασία περισυλλογής. Ανάμεσα τους βρίσκονται γυναίκες, παιδιά καθώς και βρέφος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους 27 μετανάστες βρίσκονται στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης και οι υπόλοιποι στο λιμεναρχείο. Δουλεμπορικό σκάφος πάντως μετέφερε τους μετανάστες από τις ακτές της Τουρκίας, διέσχισε το Αιγαίο και έφτασε στην παραλία Λιμνιώνα του Βορείου Πηλίου. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των μεταναστών βρίσκεται και ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου που κοινοσυλλεύεται. Είχαμε ενημερωθεί για την ανέβρισε αυτό των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν μας είχε ζητηθεί κάποια βοήθεια στο κομμάτι αυτό. Το βράδυ μας ζητήθηκε βοήθεια από το Λιμεναρχείο Βόλου για να μπορέσουμε να τους πάμε κτηνοσκεπάσματα, τροφές παιδικές και για τους μεγάλους όσους είχαμε, παρόλο που είχαν κανονίσει για γεύμα από ό,τι έμαθα. Ήδη υγιεινής, νερά, ρούχα και για το μωρό και για τους μεγάλους. Και αυτό και κάναμε. Ξέρουμε ότι στο Λιμεναρχείο ήταν 7 άτομα με το μωρό. Άλλα 20 άτομα ήταν στην αστυνομική διεύθυνση, αλλά επειδή με την αστυνομική διεύθυνση πριν από λίγους μήνους τους είχαμε πάει τα αντίστοιχα υλικά για να υπάρχουν παρακαταθήκη και για τους κρατούμενους που ήταν εκεί, δεν χρειάστηκαν συνδρομή δικιά μας και κατηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε άλλη δραστηριότητα πάνω σε αυτό, τα παραδώσαμε. Μας ευχαρίστησε το Λιμεναρχείο Βόλου για την προσφορά μας αυτή, ώστε να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον τις 1-2 μέρες που θα μείνουν εδώ, μέχρι να καθοριστεί η υπόλοιπη πορεία, να έχουν τα απαραίτητα υλικά για να μπορέσουν να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα. Δεν ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο, τα παραδώσαμε μέσα στο Λιμεναρχείο, δεν ζητήσαμε και ούτε μας ζητήθηκε να μπούμε στον χώρο. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε όσο γίνεται επαφές οι οποίες δεν χρειάζονται για πολλούς λόγους. Και έτσι το αντικείμενο έμεινε σε αυτό το κομμάτι, στην παροχή της βοήθειας, της οποίας είχαμε αποθηκευμένες εμείς τους ή άλλους για κάποιες καταστάσεις και τα παραδώσαμε στο Λιμεναρχείο για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι τα πράγματα, μάλιστα το σχόλιο των λιμενικών ήταν ότι τους είχαμε πάει πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από όσα θα χρειαστούν. Βέβαια αυτό δεν μας πειράζει εμάς, ό,τι περισσέψει θα μείνει εκεί πέρα, θα δώσουμε κάπου αλλού, αρκεί να καλυφθούν οι ανάγκες. Οπότε δεν είχαμε κάποια επαφή και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, εφόσον αναλάβουν οι ανάλογες υπηρεσίες, νοσοκομείο, ΕΚΑΒ και αυτά, ούτε για παροχή βοήθειας θα μας χρειαστούν. Αν πάλι βέβαια για κάποιο λόγο χρειαστούν κάποια συνδρομή από εμάς, εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε τον ανάλογο εξοπλισμό και τα πράγματα να τους βοηθήσουμε. Εν τω μεταξύ, από το Υπουργείο Ναυτιλίας εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για τους μετανάστες που εντοπίστηκαν, στην οποία αναφέρεται. Ενημερώθηκε πρωινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Βόλου για την ύπαρξη ικανού αριθμού ατόμων στη δύσβατη χερσαία περιοχή Λιμνιώνα, ανατολικά Πηλίου. Άμεσα απέπλευσαν περιπολικά σκάφη για τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία διεξάγονταν έρευνες και αποκλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 7 άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Λιμνιώνα, κοντά σε παραλία, τα οποία επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα Βόλου, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 21 άτομα κοντά στην Ιερά Μονή Φλαμουρίου, σε ύψομα στο όρος Σπήλιο, τα οποία μεταφέρθηκαν οδικώς στο αστυνομικό τμήμα Βόλου. Συνολικά εντοπίστηκαν 28 αλλοδαποί, 13 άντρες, 7 γυναίκες, 7 παιδιά και ένα βρέφος, όλοι καλά στην υγεία τους. Την προανάκριση, όπως αναφέρεται, διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου.
Την πρώτη του συνάντηση είχαν σήμερα ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με τον νέο Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ώστε να έχει ο κύριος Κουρέτας μια πρώτη ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλία. Μετά από πρωτοβουλίο του απερχόμενου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστού, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συνάντηση του ίδιου με τον εκλεγέντη Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο κ. Κουρέτας έφτασε στην περιφέρεια λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τους νέους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, την κ. Μαρία Γαλιού, την Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, την Χρύσα Ντιντή καθώς και τον Κώστα Τέλιο. Σε σύντηση συμμετείχε επίσης και ο απερχόμενος αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Βασίλης Πινακάς. Ο κ. Κουρέτας υπερτόνισε το ζητούμενο είναι θα δοθούν οι αποζημιώσεις πλημμυροπαθείς συντομότερο, ενώ θα παραδώσει έγγραφο στον κ. Αγοραστό για τα θέματα τα οποία χρειάζεται ενημέρωση. Υπάρχει ένα ραντεβού με τον κ. Αγοραστό για να ξεκινήσει κάποια ενημέρωση. Αυτά. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχετε. Ναι, ναι, η πρώτη, ναι. Τι θα του πείτε εσείς. Θα του δώσουμε μια σειρά από θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Όπως. Θα τα περιμένετε να τα δείτε. Είναι πολλά θέματα. Να τα παραλάβουμε εγκαίρως για να μπορέσουμε να τα εκτιμήσουμε και να προχωρήσουμε στην παράδοση. Αυτό το νόημα έχει σημερινή. Σε καλό κλίμα είναι. Θα είστε κάθε μέρα του λαδού. Δεν ξέρω παιδιά, θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο τόσο ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η κυρία Γαλιού, η κυρία Παπαδημητρίου, η κυρία Ντιντή και ο κύριος Τέλιος. Σκοπός, όπως τόνισε, να καλύψουμε το μεγάλο κενό που ήδη υπάρχει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αποζημιώσεις των ανθρώπων για να επιστρέψουν στις ζωές τους. Από εβδομάδα θα πάω να δω τους συμπουργούς για να ενημερωθώ. Να γίνει προσπάθεια από μένα και από τον κύριο Αγοραστό για να προχωρήσουμε ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Η Θεσσαλία δυστυχώς έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί αντιμετωπίζει, δεν τα αντιμετώπισε, τα αντιμετωπίζει και θα τα αντιμετωπίζει για πάρα πολύ καιρό. Και σκοπός είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό που ήδη υπάρχει για να προχωρήσουμε και το μεγάλο πρόβλημα είναι για μένα είναι η αποζημιώση των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγάλο, δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις ζωές τους γιατί δεν έχουν αποζημιωθεί για να ξέρουν πώς θα πορευτούν. Αυτό είναι το μεγάλο το ζήτημα. Είδαμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, ο οποίος είπε ότι πρέπει να πέσουν πολλά λεφτά στη Θεσσαλία. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Εγώ θα πάω και στους υπουργούς αυτή την εβδομάδα. Έχω ραντεβού να ενημερωθώ επίσης. Και πιστεύω ότι το επόμενο Δήμο θα είναι μια ομαλή περίοδος μετάβασης για να γίνει προσπάθεια και από μένα και από τον κύριο Αγοραστό για να προχωρήσουμε ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Αφότεροι πάντως δήλωσαν βέβαια ότι η συνεργασία τους θα είναι άψογη και ξεκίνησε από σήμερα για το καλό των Θεσσαλών και της Θεσσαλίας όπως υπόθηκε. Συγκεκριμένα και ο Αγοραστός σημείωσε στις δηλώσεις του, μίλησαμε σήμερα με τον νέο Περιφερειάρχη κύριο Κουρέτα. Η μετάβαση στη νέα περίοδο δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο παρά μόνο για συνεργασία. Συνάντηση σήμερα με τον Δημήτρη Κουρέτα, τον νέο Περιφερειάρχη. Η μετάβαση στη νέα περίοδο δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο παρά μόνο συνεργασία, συνέργεια για να μην έχουμε πρόβλημα στη Θεσσαλία. Γιατί η Θεσσαλία βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για την αποκατάσταση. Θα υπάρξει συνεργασία, συνέργεια. Εμείς συνεχίζουμε τα έργα με ενημέρωση και με ταχύτητα όσο δυνατόν περισσότερη μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί όπως ξέρετε, τα έργα είναι μια συνεχή μάχη δυσκολιών στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο στην οποία ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσει η Θεσσαλία και η Θεσσαλία να πάνε μπροστά και να υπάρξει αποκατάσταση όλων των ζημιών που έγινε από αυτόν τον κατακλυσμό. Τις επόμενες ημέρες ο κ. Κουρέτας θα συναντηθεί και με αρμόδιους υπουργούς για να έχει μια ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που ασχολούν τους πλημμυροπαθείς Θεσσαλίας. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή, καθώς οι επιχειρήσεις που εργάζονται έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Ενώ ακόμη οι ίδιοι, σχεδόν δύο μήνες μετά, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τις αναστολές. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Λάρισας που έχουν τεθεί σε αναστολή, καθώς οι επιχειρήσεις τους έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες έξω από την επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας να λάβουν έστω και τα ελάχιστα αυτά χρήματα, καθώς βρίσκονται σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Είμαστε από αναστολή εργασίας από τις δουλειές μας. Έχουμε βγει σε αναστολή εργασίας και επισήμως. Περιμένουμε εδώ και πάμε στον τρίτο μήνα. Είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση επίσημη να μας πούμε πότε θα πάρουμε τα χρήματα. Είναι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουμε δουλειές και δεν έχουμε έστω αυτό το πενιχρό εισόδημα από το κράτος για να προχωρήσουμε. Και δεν παίρνουμε καμία επίσημη απάντηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κάποιος να βγει να μας πει. Είναι κάποιες διαδικασίες χρονοφόρες, μπορεί να θέλουν να γίνει κάποιος έλεγχος. Το δεχόμαστε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο καιρός περνάει. Κάποιος να βγει να μας πει.
Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι? Εργαζόμενοι σε οικονομική κατάσταση τραγική. Μπορώ να πω, όταν ακούτε ότι σε παίρνουν και κλαίνε γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και τους το κόβουν, όταν πηγαίνουν και παίρνουν ένα πιάτο φαΐ από συσίτια, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν είμαστε εδώ ζητιάνοι. Δεν είμαστε να μας δώσουν δανεικά. Ωραία, έγινε αυτό το κακό. Η βοήθεια που λέτε, που βγήκατε και είπατε βοήθεια, πού είναι αυτή η βοήθεια, πότε θα έρθει αυτή η βοήθεια, πόση υπομονή να κάνουμε? Όλοι μας, οι εργοδότες μας στηρίζουν και οι άνθρωποι και αυτοί δεν έχουν κάποια ευθύνη σε αυτό. Όπως τονίζουν, οι λογαριασμοί τρέχουν. Κάποιοι αναγκάζονται ακόμη και να τρέφονται με δωρές. Όπως τονίζουν, δεν είναι οι πέτες, απλά διεκδικούν την πληρωμή των αναστολών. Έχουμε από τις 6 Σεπτεμβρίου σε αναστολή, κοντεύει να τελειώσει και ο Οκτώβριος, πάμε 2 μήνες και δεν έχουμε πληρωθεί. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν υποχρεώσεις και κυριότερο να φάμε. Να φάμε, δεν υπάρχει τίποτα. Όπως λέει ο κύριος, θα κόψουν το ρεύμα ή την άλλη την κυνηγάνε και το ενίκιο. Δεν, πάνε και παίρνουν τρόφιμα από το εργατικό κέντρο. Στο πλευρό τους και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, Γιώργος Λαμπρούλης. Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε τη συμπαρέστασή μας, την αλληλεγγύη μας, αλλά και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή και των οποίων δεν έχει ακόμα πληρωθεί έστω αυτό το πενιχρό βοήθημα των 534 ευρώ. Ήδη είμαστε 50 μέρες μετά τις καταστροφές και τις πλημμύρες που υπέστησαν και επιχειρήσεις στην πόλη μας. Οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι, οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, ήδη μιλήσατε μαζί τους. Άρα πιέζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση άμεσα, σήμερα, να το πω έτσι, χθες θα έπρεπε να καταβάλει έστω αυτά τα ελάχιστα χρήματα προκειμένου να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή στον νομό ξεπερνούν τους 1000. Μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς τόσο σε νοικοκυριά και αγρότες όσο και σε επιχειρήσεις ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα τη συνέχιση των μέτρων στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Νοεμβρίο, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κυρίας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες ανά ώρα, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους. Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύως παροχής και επίπεδου τάσης, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες τον Νοέμβριο ξεπερνά συνολικά τα 32,2 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα παράταση παίρνει χρόνος επιβολής αιτήσεων για την καταβολή του Market Pass για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2023 έως και την 8η Ιανουαρίου 2024 για όλους τους δικαιούχους. Εκτός από τον ελέγχο μέτρο για το Market Pass, παίρνει παράταση και η διάρκεια της ισχύως των ψηφιακών καρτών, όπου καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Φιλιά για τους καταναλωτές αποτελούν τα σενάρια για την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας να τοποθετείται στην κάμερα του Άστρα περί αυτού. Ακριβία και ανατιμήσεις αποτελούν φιλιά για τους καταναλωτές σε καθημερινό επίπεδο. Τα περισσότερα μέτρα που παίρνονται από την κυβέρνηση, σύμφωνα με εκπροσώπους ενώσεων σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και πολίτες, είναι ασπιρίνες που δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Συνταξιούχοι αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι στο τέλος του μήνα δεν μένουν λεφτά στην τσέπη και πρέπει στην αρχή του μήνα να γίνεται ο προγραμματισμός για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του νοικοκυριού. Καταρχήν, έχουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, η οποία είναι το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή για τα νοικοκυριά. Έχουμε ένα πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι στο ύψος του 10% για τα κέρδη του σούπερ μάρκετ. Το 8μηνο λοιπόν είχαμε κέρδη περισσότερο, ένα μισό δις περισσότερο από πέρσι, με τον ίδιο όγκο πωλήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα ίδια προϊόντα οι καταναλωτές πληρώσανε πολύ περισσότερο, αυτό το ποσοστό της ακρίβειας, και αυτό δεν πήγε στους παραγωγούς, πήγε στα κέρδη, το σούπερ μάρκετ. Είναι σαφές και προκύπτει από αυτά τα δημοσιεύματα.
Το δεύτερο είναι ότι κάποιες κινήσεις τώρα για τα μπελάκια με προϊόντα που μειώνουν την τιμή κλπ. Είναι στα πλαίσια των προηγούμενων κινήσεων περισσότερο εντυπωσιασμό παρά ουσίας. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου αναφέρθηκε και στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους που έρχεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά, οι διεθνείς συνθήκες δεν προβλέπουν κάτι ευνοϊκό για τον χειμώνα που μας έρχεται όσον αφορά τα καύσιμα και βέβαια για τη θέρμανση. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί καταναλωτές είναι ήδη ακόμα χρεωμένοι από τους περσινούς λογαριασμούς και ρεύματος και αερίου. Και ας ελπίσουμε ότι θα λήξουν σύντομα όλες αυτές οι τα διεθνή προβλήματα, τα οποία, ξέρετε, δεν είναι μόνο που αυξάνουν το ενεργειακό κόστος, αποτελούν και την αφορμή ώστε να κερδοσκοπούν και οι ντόπιοι έμποροι καυσίμων. Οι πολίτες πάντως ζητούν από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα επιτέλους για να ανασάνουν μετά από πάρα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης στη χώρα και μια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά στην καθημερινότητα, τους μισθούς και τις συντάξεις. Η ΔΟΣ Πολυτελείας εν τω μεταξύ αναμένεται να γίνει το ελαιόλαδο, καθώς η φετινή παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη κατά 70%, με αποτέλεσμα η μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 170 ευρώ για ένα δοχείο. Η κλιματική αλλαγή, αυξημένες τιμές στα καύσιμα, την ενέργεια και τα αγροτικά εφόδια έχουν οδηγήσει πολλούς ελαιοπαραγωγούς σε αδιέξοδο. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, τα δέντρα δεν αποζημιώνονται για τις ζημιές που έχουν πριν την ανθοφορία και κατά συνέπεια οι ζημιές στα ελαιόδεντρα από τις υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα δεν θα αποζημιωθούν. Κραυγή απόγνωσης έχουμε από τους παραγωγούς, τους αγρότες σε Στεφανοβίκιο και Ριζόμυλο. Τα χωράφια παραμένουν πλημμυρισμένα και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Το καρούν εκείνο. Όλα αυτά είναι μέσα, δεν μπορούμε να τα βγάλουν οι αγρότες. Εικόνες που σοκάρουν στην περιοχή του Στεφανοβικίου. Όπως έχει συμβεί και σε άλλα χωριά της Θεσσαλίας μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τις ενέργειες που έγιναν με τη διοχέτευση όγκου νερών σε συγκεκριμένα σημεία. Το μέγεθος της καταστροφής δεν περιγράφεται. Αγρότες της περιοχής αλλά και γεωπόνοι, τοποθετούμενοι στην κάμερα του Άστρα, αφού έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή, με πλημμυρισμένα κτήματα, καλλιέργειες, βαμβακιού, φυστικές, αμυγδαλιές αλλά και άλλα είδη, τόνισαν ότι θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να ανακάμψει η περιοχή. Το οικονομικό πλήγμα είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται να φύγει και η πρώτη ταξά που πλημμύρισε από τη συγκεκριμένη περιοχή του Στεφανοβικίου. Έδειξαν στην κάμερα του Άστρα το απίστευτο θέαμα από τα όσα έγιναν όπως επεσήμαναν χαρακτηριστικά. Για να μην υπερχειλήσει ο ποινιός και το νερό μεταφέρθηκε προς τις περιοχές του Ριζόμυλου και του Στεφανοβικίου, ενώ ποσότητες χύνονται και στον παγαστικό. Υπάρχουν φυστικές, ο άλλος παιδεύεται 15 χρόνια να τα φτιάξει δέντρα και χαθήκαν σε μια στιγμή. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Στην υπόλοιπη Θεσσαλία περάσαν τα νερά και φύγαν. Εδώ έχουν μείνει στάσιμα και δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Αν δεν ασχοληθεί το κράτος, μιλάμε για ολική καταστροφή. Μόνο τα λάστιχα που έχουμε μέσα, εγώ προσωπικά έχω 200.000 ευρώ ζημιά μόνο από τα λάστιχα που είναι μέσα. Ξεχωριστά η παραγωγή, ξεχωριστά ότι δεν θα σπείρουμε σιτάρια φέτος, του χρόνου δεν θα σπείρουμε, του παραχρόνου δεν θα σπείρουμε. 700 στρέμματα έχω πλημμυρισμένα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή εγώ. Και είναι εκατοντάδες οικογένειες, δεν είμαι μόνο εγώ. Από εδώ μέχρι τη Λάρισα είναι αυτή η κατάσταση. Δεν ασχολείται κανένας. Τι να πω. Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με τα κουνούπια εδώ, να το πούμε και αυτό. Δισεκατομμύρια κουνούπια. Μέρα νύχτα δεν μπορείς να περπατήσεις από κουνούπια. Το νερό που ήρθε από την Καρδίση και από τα Τρίκλα που κατέβηκε, προφανώς σπάσαν το φράγμα εκεί στην γειτόνια για να μην πλημμυρίσει, από ό,τι μας λένε και εμάς η Λάρισα, και ήρθαν όλα τα νερά εδώ. Καταλήξαν εδώ στη γούρνα αυτή, στη λίμνη. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν. Καταλήγουν στα αναχώματα και η μόνη διέξοδο αυτή τη στιγμή είναι προς τον παγασιτικό, αυτή η μικρή οποία που υπάρχει και υπήρχε παλιά όταν έγινε αποξήνωση στις λίμνες, όταν μας λέγανε και οι παλιοί εδώ οι γονείς μας από το 62 και μετά. Που σημαίνει ότι αν τα πράγματα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φύγει το νερό με κάποιο άλλο τρόπο από εδώ, θα περάσουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να φύγει το νερό. Σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό κ. Αυγενάκη για ενισχύση των αγροτών, επισημαίνουν ότι τα χρήματα που επισημαίνεται ότι θα δοθούν δεν φτάνουν για να ανακάμψουν από την τεράστια οικονομική καταστροφή που έχουν υποστεί. Τα χρήματα αυτά δεν καλύπτουν τα 130-140 ευρώ που θα δώσουν προκαταβολή. Σίγουρα θα δώσουν και κάποια επιπλέον. Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και το μετά. Του χρόνου, την επόμενη χρονιά, δεν θα καλλιεργήσουν εδώ οι αγρότες. Τα κτήματα αυτά δεν είναι όλα διόκτη, είναι και νοικιαζόμενα από κάποιους ανθρώπους εδώ στην περιοχή, στο Στεφανοβίκιο και στο Ριζόμυλο, τα οποία του δίνουν ενίκιο οι αγρότες, τα παίρνουν τα χρήματα και τα οποία διοχετεύουν στην
ντόπια αγορά. Όταν ο άλλος δεν θα καλλιεργήσει του χρόνου, δεν θα έχει να εισοδεύσει, θα έχει να φάει, δεν θα πληρώσει και τον οίκιο. Άρα θα είναι αλυσιδωτά τα προβλήματα. Θα υπάρχει, εγώ πιστεύω θα υπάρχει, είναι δεδομένο μια φτωχοποίηση της περιοχής μας. Μιλάμε για ολική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα από τη μία στιγμή στην άλλη μηδενίστηκε το εισόδημα, εκατοντάδες οικογένειες δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν. Το κράτος είπε θα μας δώσει 130 ευρώ το στρέμμα, όταν τα έξοδα στο Βαμπάκι είναι πάνω από 300. Δηλαδή ούτε τα μισά. Δεν φεύγουν ούτε σε 5 χρόνια τα νερά από εδώ. Έχει γίνει μια ατελείωτη λίμνη. Σε ό,τι αφορά πάντως τα στάσιμα νερά, στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και σε άλλα, που δεν έχουν καμία σχέση με τη λίμνη Κάρλα, καθώς η λίμνη είναι τουλάχιστον 8 χιλιόμετρα από το σημείο όπου κατέγραψε τις εικόνες στο τηλεοπτικό συνεργείο, επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι υπάρχει συνεννόηση με κάποιους Ολλανδούς επιστήμονες για ένα σχεδιασμό που αφορά στην άντληση των υδάτων με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό όμως θα πάρει αρκετό καιρό για να οργανωθεί και να υλοποιηθεί, ήταν η επιπλέον επισήμανση από γεωπόνους και αγρότες της περιοχής. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι έμποροι της Λάρισας στην απόφαση τελικά της Δημοτικής Αρχής να πραγματοποιηθεί αρχές Νοεμβρίου το παζάρι, τονίζοντας πως την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις τους δίνουν αγώνα επιβίωσης. Καυστική επιστολή σχετικά με λειτουργία του παζαριού στη Λάρισα απέστειλε ο εμπορικός σύλλογος Λάρισας για τον απερχόμενο Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, με τον κύριο Μπάμπη Παπαδόπουλο να τονίσει ότι το τελευταίο διάστημα ζούμε το θέατρο του παραλόγου στην πόλη της Λάρισας με αφορμή τη λειτουργία ή μη του παζαριού. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου όσον αφορά τη λειτουργία ή μη του παζαριού στην πόλη της Λάρισας. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή της πόλης να εμπέζει και τους πολίτες και τους φορείς της πόλης, αλλά και 17.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Είδαμε μετά τις ανακοινώσεις της 6 Οκτωβρίου, η οποία σαν εμπορικός σύλλογος στείλαμε στη Δημοτική Αρχή, να μας απαντά ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το παζάρι δεν θα γίνει και να μας διαβεβαιώνει ότι είναι φήμες. Βλέπουμε χθες την ανακοίνωση του Δημάρχου, η οποία γυρίζει εντελώς πλάτη σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είπε, λέγοντας ότι θα γίνει το παζάρι και ότι πρέπει να γίνει λόγω της αλληλεγγύης, πλημμυροπαθής κτλ. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε το παζάρι για να κάνουμε τους πλημμυροπαθείς. Τους πλημμυροπαθείς τους βοηθούμε ούτως ή άλλως και συνεχίζουμε να τους βοηθούμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να πάρει αυτή την απόφαση πίσω, γιατί νομίζω ότι είναι άδικο για όλη την πόλη, για όλους τους επαγγελματίες, να γίνει κάτι τέτοιο το οποίο Νοέμβρη μήνα, ενώ μέσα πριν ένα μήνα σχεδόν πριν από τα Χριστούγεννα, να γίνει το παζάρι το οποίο θα καταστρέψει όλη την αγορά της πόλης, που αυτή τη στιγμή εμέσως είμαστε και εμείς πλημμυροπαθείς από αυτό που συνέβη. Εμέσως όλοι πληττόμαστε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου δουλειά και τζίρο στα καταστήματά μας. Ένα τέτοιο κομμάτι του παζαριού θα καταστρέψει όλη την αγορά και λέω πριν ακριβώς τα Χριστούγεννα. Χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι τα έσοδα να τεθούν στους πλημμυροπαθείς προβαίνεται σε μια πράξη αψυχολόγητη, μη υπολογίζοντας, όπως τονίζει, καθόλου τους έμεσα πληττόμενους που αυτή τη στιγμή επίσης παλεύουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ζωντανές. Δύο μήνες μετά η Δημοτική Αρχή θα έχει αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι από το παζάρι ούτως ώστε για να μπορέσει να τα διαθέσει στους πλημμυροπαθείς. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς και αυτά συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να γίνει και το παζάρι, ούτε να μας πούν ότι οι άλλες πόλεις το κάνουν και εμείς δεν το κάνουμε, ούτε είμαστε περήφανοι ότι είμαστε η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και κάνουμε το καλύτερο παζάρι. Νομίζω ότι η Λάρισα αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε στο παζάρι. Τέλος, κάλεσε να σταλεί αυτή η απόφαση για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης φέτος για άλλη μια φορά. Αλλά αυτή τη φορά προς όφελος, όπως τονίζουν, τις πόλεις τις οποίες υπήρξατε δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε τώρα στην Αγχίαλο, όπου σήμερα είχαμε ελεγχόμενες εκρήξεις. Αυτή τη φορά ήταν ελεγχόμενες οι εκρήξεις στην Αγχίαλο και μάλιστα το πρωί διακόπη η κυκλοφορία για τα πυρομαχικά από την αποθήκη της 111. Δεν καταγράφησαν προβλήματα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου από τις ελεγχόμενες εκρήξεις που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί να γίνονται, τόνισε στον Άστρα η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κυρία Πυργάνη. Την προσοχή πάντως στους κατοίκους της Νέας Αγχιάλου για τις ελεγχόμενες εκρήξεις που ξεκίνησαν από σήμερα και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της Παρασκευής, εφιστά και η 111 πτέρυγα μάχης, η οποία μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση ήδη από χθες. Ελεγχόμενη κατάσταση, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Πήρα τηλέφωνο και στη διευθύντρια του γυμνασίου
για να μάθω τι γίνεται. Είναι όλα εντάξει. Ναι. Και εμείς εδώ που ακούμε δεν είναι κάτι... Ακούσατε τις εκρήξεις δηλαδή αυτές τις ελεγχόμενες? Ναι. Δεν ήταν κάτι όμως πολύ δυνατό? Όχι. Δεν είχαμε κάποιο δέμα, δηλαδή δεν ήταν... Καμία σχέση με ό,τι είχε συμβεί το καλοκαίρι δηλαδή? Καμία σχέση, παιδιά, τώρα τι λέμε. Ναι. Καμία σχέση. Πόσες περίπου εκρήξεις ακούσατε σήμερα? Τρεις άκουσα. Τώρα αν ήταν κάποια παραπάνω δεν τις κατάλαβα, αλλά τις τρεις τις κατάλαβα. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο θέμα με κάποια τζαμαρία, κάποια βιτρίνα, οτιδήποτε? Όχι, τίποτα. Ναι. Και αυτό, η πληροφόρηση που έχετε από την 111 μέχρι πότε θα συνεχιστεί? Μέχρι τις 2 η ώρα, μέχρι και την Παρασκευή. Θα είναι πάντα 8 με 2. Mm-hmm. Ναι. Ο κόσμος γενικότερα δεν σας μετέφερε κάποιο θέμα από την αρχή αλλού? Φοβηθήκαν λίγο για τα παιδιά που πηγαίναν σχολείο, να πω την αλήθεια. Γιατί φοβηθήκαν, επειδή με τις εκρήξεις παλιά είχαν σπάσει τα τζάμια από τα σχολεία. Mm-hmm. Αλλά εγώ που μίλησα με διευθυντή του γυμνασίου που είναι πιο κοντά, το γυμνάσιο και το λύκειο, δεν είχαν κάποιο θέμα. Μάλιστα. Τους είπαμε και εμείς να έχουν ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί βοηθάει περισσότερο σε οστικό κύμα το να είναι ανοιχτά, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποιο θέμα. Πιο ειδικά πάντως, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και τις ώρες από 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, πραγματοποιούνται ελεγχόμενες εκρήξεις για την καταστροφή μη εκραγέντων πυρομαχικών εντός της περιοχής πυρομαχικών της 111 πτέρυγας μάχης στη θέση Καράμπα. Από την 111 πτέρυγα μάχης επισημαίνεται ότι χρειάζεται προσοχή όλων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και σε κάθε περίπτωση η εκένωση της περιοχής ζώνη ασφαλείας σε απόσταση 1.000 μέτρων περιμετρικά των μη εκραγέντων πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απαγορεύεται η πρόσβαση είσοδος εντός της επικίνδυνης περιοχής πέραν των πυροτεχνουργών. Για την επόμενη μέρα στη συμπαράταξη Λαρισαίων αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, ενώ ήδη οι μνηστήρες είναι πολλοί. Στην πρόσφατη τοποθέτησή του πως δεν θα είναι επικεφαλής συμπάραταξης Λαρισαίων στις επόμενες εκλογές, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης, τονίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος με τις εκλογές έχει τελειώσει. Εγώ με τις εκλογές έχω κλείσει. Λοιπόν, έχω δώσει στην πόλη τον καλύτερό μου, γι' αυτό και με μια σπουδαία ομάδα που κάναμε ένα τεράστιο έργο στην πόλη, καταγεγραμμένο για πρώτη φορά στα χρονικά και μάλιστα σε τόσο πολυεπίπεδη κρίση. Ξεκινήσαμε από ό,τι γνωρίζετε με μνημόνια, συνεχίζαμε πανδημία, μετά σεισμός, μετά ενεργειακή κρίση, τώρα πλημμύρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέραμε να κάνουμε μια σπουδαία δουλειά στην πόλη, που αποτιμήθηκε και σε ποσά που τα έχετε ακούσει είναι πάρα πολύ μεγάλα. Συνεπώς, εγώ κλείνω την υπόθεση αυτή. Η νέα δημοτική αρχή θα συνεχίσει και βεβαίως η συμπαράταξη, επειδή θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για την πόλη και επειδή υπερβαίνει τα όρια των κομμάτων, θα συνεχίσει τη δουλειά της και μέσα από διαδικασίες της θα αναδείξει κάποια στιγμή τους νέους επικεφαλείς της. Πότε θα γίνει αυτό, Δήμαρχε, πόσο σύντομα δηλαδή? Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μια συγκροτημένη ομάδα νεοεκλεγής της συμπαράταξης να βρει τα βήματά της και πραγματικά να σταθεί, όχι απλά υπερασπίζοντας το έργο που έχει γίνει, αλλά κάνοντας και ουσιαστικές και δημιουργικές προτάσεις προς τη νέα Δημοτική Αρχή για να υλοποιηθεί ακόμα μεγαλύτερο έργο. Στη συνέχεια θα τα δούμε όλα. Όσον αφορά τους μνηστήρες, τόνισε τα εξής. Οι μνηστήρες φαίνονται ότι θα είναι πολλοί από ό,τι φαίνεται. Πώς θα γίνουν διαδικασίες, πώς θα γίνουν? Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, αν αναγνωρίζετε πάντως, ότι η ενότητα της συμπαράταξης, όσοι και αν είναι οι μνηστήρες, όποιος και αν έχει, λογικό και ενδιαφέρον να είναι επικεφαλής, η συμπαράταξη δεν πρόκειται να σπάσει. Θα συνεχίσει ενιαία σαν μια γροθιά και την ενότητα αυτή θα την εγγυηθώ εγώ ίδιος. Ήδη πάντως οι φήμες περί διαδοχής φουντών με τα ονόματα που ακούγονται να είναι ο Θάνος Αδαμόπουλος, ο Δημήτρης Δελιγιάννης, ο Παναγιώτης Νταΐς, ο Γιώργος Σούλτης καθώς και ο Ντίνος Διαμάντος. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί σε σχολείο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί. Εξωσχολικοί πετούσαν διάφορα αντικείμενα μέσα σε σχολικό χώρο. Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στο χώρο του 7ου Γενικού Λυκείου Βόλου. Άγνωστοι πέταξαν νεράτζα και αυγά. Πριν από λίγα 24 ώρα, όπως έγινε γνωστό, 4-5 δίκυκλα με εξωσχολικούς που φορούσαν μάλιστα κουκούλες και μάσκες προσέγγισαν το σχολείο με τα μηχανάκια και άρχισαν να πετούν μέσα στο προάβλιο του σχολείου ξύλα, νεράτζια, αυγά, ενώ υπήρξαν και πληροφορίες για πέτρες. Το ευτύχημα των δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ από τα αντικείμενα που πετάχθηκαν δεν προκλήθηκαν παράλληλα και υλικές ζημιές, παρά μόνο ρήπανση στο προάβλιο του σχολείου. Η διευθύντρια του σχολείου πάντως ενημέρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την αστυνομία καθώς και το Σύλλογο Διδασκόντων.
Άμεσα στον τόπο του περιστατικού μετέβησαν αστυνομικοί. Μάλιστα έγιναν και περιποδίες, αλλά οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάτι υποπτό και στη συνέχεια αποχώρησαν. Χθες Δευτέρα, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εθέατησαν και πάλι εξεσχολικοί. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν οι υπεύθυνοι φαινόμενα σαν και αυτά. Βρισκόμαστε στο ποτό 7-9 Λύκειο Βόλου, εδώ που υπήρξε το περιστατικό, με αγνώστους εξεσχολικούς που εκτόξευσαν νεράτσια κατά του σχολείου. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής. Πριν από λίγους μήνες, πάντως, εξωσχολικοί είχαν βάλει στο στόχαστρο τρία σχολεία του Βόλου και είχαν προκαλέσει τότε υλικές ζημιές με καδρόνια, συγκεκριμένα στο 3ο ΕΠΑΛ, το 7ο Γενικό Λύκειο Βόλου και το 5ο ΓΕΛ. Μετά από αυτές τις επιθέσεις, είχε ταυτοποιηθεί και σχηματιστική δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου για τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, αναστάτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε σήμερα το πρωί και σε σχολείο στην Αγριά, όταν παρέα εξωσχολικών έφτασε στο προάβλιο του σχολείου προκαλώντας μαθητές. Λίγο μετά τις 10.30, όπως αποκαλύπτεται, μαθητές του Γενικού Λυκείου Αγριάς ειδοποιούσαν τους καθηγητές για εξωσχολικούς μαθητές, οι οποίοι πλησίασαν τα κάγκελα του σχολείου και προκαλούσαν παρέες μαθητών. Επικράτησε πανικός, ενώ στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της αστυνομίας για να λυθούν οι διαφορές. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.